Και με σήμερα, πολλά θέματα. Με πολλά θέματα και σήμερα να δεις πού θα σε πάω. Πού θα με πάθει. Σήμερα θα σε πάω στο Περού. Στο Περού. Στο Περού, αμέ. Πάμε να συναντήσουμε την οικογένεια Τεμπερίδη που ταξιδεύει με ένα βαν όλο τον κόσμο και τώρα βρίσκεται στο Περού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Μήπως καλημέρα καλύτερα. Για μας είναι καλημέρα. Α, σας είναι πρωί, είναι 10 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. 10 η ώρα. Και σε ποια πόλη βρίσκεστε, θέλουμε να μας πείτε. Λέγεται Τσατσαπόγιας. Είναι στην περιοχή των Αμαζόνας, του Αμαζονίου. Mm-hmm. Στο βόρειο-ανατολικό Περού, το οποίο είναι τεράστιο. Και βρισκόμαστε εδώ γιατί αύριο θέλουμε να επισκεφθούμε το λεγόμενο Μάτσου Πίτσου του βόρειου Περού, που είναι πολύ λιγότερο γνωστό, που λέγεται Κουέλαπ. Έναν αρχαιολογικό χώρο 1100 χρόνων, ο οποίος μάλιστα καταστράφηκε από κατολιστήσεις πριν από ένα χρόνο και θα είμαστε ανάμεσα στους πρώτους που θα το ξαναδούμε, έστω και χαλασμένο. Μαριέτα, έχεις να δώσεις καμιά συμβουλή, γιατί σας πάει εκεί. Για το υψόμετρο περισσότερο, αν έχετε κάτι μαζί σας. Γιατί εγώ όταν είχα επισκεφτεί το Περού, μας είχαν πει να πάρουμε μαζί μας χάπια για το υψόμετρο. Κοιτάξτε, επειδή εσείς προφανώς πετάξατε στο Περού και πήγατε στο Κούσκο, ναι, κατευθείαν από την Αθήνα, προσγειωθήκατε στη Λίμα και από τη Λίμα μετά ανεβήκατε στα 3.200 μέτρα, γι' αυτό χρειάζεται. Εμείς είμαστε overlanders, οπότε ταξιδεύουμε από το δρόμο. Και οπότε το πάτε σταδιακά, σταδιακά, δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Σταδιακά. Από τα τέλη Ιουνίου πρακτικά, που αφήσαμε την Καρτεχένα της Κολομβίας και ανεβήκαμε προς το Μεντεγίν, γενικότερα αυτούς τους τρεις μήνες είμαστε ανάμεσα στα 1.500 και στα 4.500 μέτρα. Οπότε είμαστε εγκλιματισμένοι. Πλήρως. Θα μας βοηθήσετε λίγο να γνωρίσουμε, να ακολουθήσουμε την πορεία σας. Πόσες χώρες έχετε επισκεφτεί, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ταξίδι που κάνετε? Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ταξίδι. Πες λίγο για το πρώτο, τι κάναμε δηλαδή το 2007. Το 2007 ξεκινήσαμε, ήμασταν μόνοι, ήμασταν οι δυο μας, ξεκινήσαμε το 2007. Κάναμε όλη την Αφρική, από δυτικά, νότια, ανατολικά και μετά πήγαμε προς Ασία. Από... Μείναμε Ασία για μεγάλο διάστημα, όπου φύγαμε για Αυστραλία και από Αυστραλία περάσαμε στην Αμερική. Ήταν ένα ταξίδι 3,5 χρόνων. Με ένα αυτοκίνητο, όχι όπως αυτό εδώ ακριβώς πίσω μας, και μία τέντα στην οροφή. Οπότε είπαμε τη δεύτερη φορά που θα κάνουμε το δεύτερο γύρο του κόσμου, θα το κάνουμε μεγαλύτερο όχημα, μια και είμαστε τρεις. Έχουμε και μια σκηνούλα η οποία μπορεί να φιλοξενήσει κάποιον, αλλά έχουμε και την τουαλέτα μας. Αυτό είναι πολύ βασικό. Τώρα το όχημα, επειδή αναφερθήκατε στο αυτοκίνητο, πώς το ουσιαστικά το φορτώνετε σε κάποιο πλοίο μέρες ή μήνες νωρίτερα, πώς γίνεται η διαδικασία? Αυτό φορτώθηκε συγκεκριμένα δύο φορές. Η μία ήταν από το Βέλγιο το Δεκέμβριο του 2021 για να φτάσει μετά από ένα μήνα ακριβώς στη Βαλτιμόρη τον ΗΠΑ. Και τη δεύτερη φορά αναγκαστικά το φορτώσαμε στον Παναμά για μια πολύ μικρή διαδρομή μέχρι την Καρταχένα της Κολομβίας, όπου μας πήρε πρακτικά 20 μέρες για να το κάνουμε και περισσότερα χρήματα, γιατί δεν συνδέεται με δρόμο. Κάτι έγινε, κάτι μας έγινε. Μας πιάσανε μάλλον. Για να περάσεις από τη Βόρεια, από την Κεντρική Αμερική στη Νότια, πρέπει επίσης να το βάλεις σε ένα φορτηγό πλοίο, γιατί δεν υπάρχει δρόμος στο λεγόμενο Darien Gap, που είναι γη, αλλά είναι μια ζούγκλα. Ζούγκλα ουσιαστικά, που είναι δύσκολο να τη διασχίσεις. Ακριβώς. Αδύνατο. Ναι. Αυτό που μόλις πέρασε, τι ήταν, λοιπόν, ασθενοφόρο? Ασθενοφόρο, γιατί το νοσοκομείο είναι εδώ πίσω της πόλης, ακριβώς. Και εμείς μείναμε χθες το βράδυ, και αυτό είναι χαρακτηριστικό της ζωής μας, μείναμε ακριβώς σε αυτήν εδώ την κεντρική πλατεία. Ναι. Είναι η πλατεία Μπούργκος λέγεται. Είναι η δεύτερη κεντρικότερη πλατεία της Τσατσαπόγιας. Αυτό το όχημα μας δίνει τη δυνατότητα να παρκάρουμε κάπου. Και αν δεν είναι παράνομο και δεν μας διώξει η αστυνομία, μπορούμε να κλειστούμε μέσα και να κοιμηθούμε το βράδυ. Έχετε φοβηθεί ποτέ σε όλα αυτά τα ταξίδια? Αν έχουμε φοβηθεί ποτέ. Και σε ποια χώρα? Φοβηθήκαμε. Μόνο όταν χαλάει το αυτοκίνητο φοβόμαστε. Αυτό είναι ο φόβος μας. Ο φόβος μας είναι ουσιαστικά να μην παθαίνουμε βλάβες. Και ένας μεγάλος φόβος είναι να μην παρκάρουμε κάπου, ιδίως σε μια μεγάλη πόλη, και μας το κλέψουν, το ανοίξουν, το παραβιάσουν και μας πάρουν τα υπάρχοντά μας. Ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Όταν είμαστε στην Αμερική, στην
Στη Φλόριντα συγκεκριμένα. Δεν υπήρχε κανένας φόβος, δηλαδή ήμασταν μια χαρά, κοιμηθήκαμε μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο 3 νύχτες. Την τέταρτη μας κλέψαν τα ποδήλατα. Ακριβώς. Δηλαδή σηκωθήκαμε το πρωί και λείπαν τα ποδήλατα ενώ κοιμόμασταν μέσα. Καλά, οι πρακτικές μας ερωτήσεις σίγουρα είναι πάρα πολλές. Αλλά πριν από όλα αυτά, θέλαμε να σας ρωτήσουμε πώς πήρατε και την απόφαση να ξεκινήσετε όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι. Για κάποιοι θα το έλεγαν ένα μεγάλο ταξίδι, κάποιοι θα το έλεγαν όνειρο ζωής. Για εσάς, τι ακριβώς είναι και πώς ξεκίνησε. Πώς πάρθηκε η οριστική απόφαση ότι πάμε να το κάνουμε. Για το δεύτερο. Είμαστε και δεν έχουμε βάλει και μυαλό, είμαστε άμυαλοι. Γιατί η πέμπτη μεγάλη απόφαση στη ζωή μας. Η πρώτη το 2007, όταν η Βούλα ήταν στα 30 της και εγώ στα 40, ήταν όνειρο από χρόνια που το μοιραστήκαμε από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και είπαμε θα πάμε να κάνουμε το γύρο του κόσμου με ένα αυτοκίνητο. Αυτή ήταν μια απόφαση που ήταν συνδεδεμένη, αν θέλετε, με την προηγούμενη ταξιδιωτική εμπειρία τη δικιά μου. Δηλαδή από το 1990 άρχισα να ταξιδεύω στη Σιβηρία, στην Κεντρική Αφρική, μετά στο Πόρνεο, στην Νοτιοανατολική Ασία. Ερωτεύτηκα το ταξίδι. Πολύ άρρωστη εκεί που είστε στο Περού. Κάτι συμβαίνει. Πολλά τροχαία στο Περού. Να πούμε ότι ετοιμάζουν εδώ πέρα μία γιορτή βασικά. Ναι. Α, γι' αυτό. Είναι από αύριο μία γιορτή, οπότε κάνετε λίγο πρόβες σε αυτό το κακό. Και οι πρόβες αυτές, μάλλον οι πυροσβέστες, μας στείλανε στο 112 του Περουβιανού εχθές, ναι, ότι στις 10 η ώρα σήμερα υπάρχει προσομοίωση αντιμετώπισης κλιματολογικών καταστροφών, δηλαδή για έντονη βροχόπτωση. Απροσομοίωση. Κάνουμε δηλαδή πρόβα generale. Αυτό σας το λέω σαν... Καλά κάνετε και πρώτη φορά το ακούμε. Μπροστά το Περού. Ναι, ναι, είναι όπως το 112 στην Ελλάδα που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και στέλνει προειδοποιήσεις όταν έρχεται. Αυτή η συγκεκριμένη προειδοποίηση ήταν για προσομοίωση ώστε ο κόσμος να συμμετάσχει, αλλά δεν καταλάβαμε μετά τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή 10 η ώρα είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας έχει λείψει η Ελλάδα. Ορίστε. Σας έχει λείψει η Ελλάδα. Αν μας λείπει η Ελλάδα. Δεν μας λείπει η Ελλάδα. Πιο πολύ οι άνθρωποι μας λείπουν. Όχι, η Ελλάδα δεν μας λείπει τόσο. Μας λείπουν οι άνθρωποι μας. Μας λείπουν οι συγγενείς μας, μας λείπουν οι φίλοι μας. Σαφώς. Της λείπει η Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη. Καλά. Ένα ουζάκι στην Αριτσού θα το έπινα με μεγάλη. Και δύο τρίγωνα, μάλλον. Λοιπόν, το όνειρο αυτό ήταν, για να πάω πίσω στο 2007, ναι, ναι, ήταν όνειρο δηλαδή από χρόνια. Το μοιραστήκαμε μαζί κάπου στις αρχές του 2000 και το 2005 το αποφασίσαμε. Συνεργάστηκα τότε στο περιοδικό στο οποίο δούλευα. Οι άνθρωποι μου δηλαδή μας βοήθησαν πάρα πολύ για να το κάνουμε πραγματικότητα. Έγινε πραγματικότητα, γυρίσαμε και μετά πήραμε διάφορες αποφάσεις. Βρήκαμε και μια Ελλάδα λίγο σε περίεργη κατάσταση. Το 2010, όταν επιστρέψαμε, πραγματικά ήταν δύσκολα τα πράγματα. Κατάσταση. Φύγαμε μετά να εργαστούμε στην Αφρική, πήγαμε στην Ταζανία. Άλλο όνειρο αυτό. Mm-hmm. Έμεινε έγκυος. Άλλο όνειρο. Όνειρο αυτό. Προστίθεται ένα μέλος στην οικογένεια. Στην Ιταλία. Και τώρα κάνετε οικογενειακές διακοπές στο γύρο του κόσμου. Πώς είναι αυτή η εμπειρία για την κόρη σας? Δεν διακοπές, αυτό ήταν. Η Αναστασία είναι 11 χρονών. Είναι 11 χρονών και όταν ξεκινήσαμε να ζούμε εδώ μέσα, ήταν πρωτομαγιά του 2018, ήταν 6. Δηλαδή ήταν να πάει στην πρώτη δημοτικού και τώρα πηγαίνει στην 6. Μπήκε στη διαδικασία από το 2016 όταν ήταν 4. Αγοράσαμε αυτό το όχημα. Είχαμε μπει ήδη δηλαδή μετά από 4 χρόνια στην Ιταλία. Μπήκαμε στο mode ότι θα κάνουμε το The World of Road 2. Οπότε το 2017 αρχίσαμε να κάνουμε ταξίδια με αυτό εδώ το Iveco και κυρίως στην Ιταλία. Ήρθαμε στην Ελλάδα, περάσαμε 1,5 μήνα στο καλοκαίρι και μετά το 2018 ξεκίνησε το project αυτό. Ακριβώς. Ήρθαμε στην Ελλάδα, το οργανώσαμε γιατί πρέπει να βρούμε και τα προστοζήν. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε εισοδηματίες, ούτε να βρούμε 1-2 μικρούς χορηγούς, να βρούμε κάποια συνεργασία, να κάνουμε κάποια δουλειά εξ αποστάσεως, να κάνουμε, δηλαδή, κάνουμε κάποιες παραγωγές βίντεο, κάνουμε μεταφράσεις, κάνουμε consultancies στην Ιταλία, για να μαζέψουμε ένα μισθό ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό. Εσείς στην ουσία... Σε σχολείο, σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην Θεσσαλονίκη, στο Ελληνικό Κολέγιο, και εκεί είναι, από τότε είναι εκεί, δηλαδή... Αυτά τα 6 χρόνια που έχουν περάσει είναι γραμμένη σε ελληνικό σχολείο. Άρα ουσιαστικά κάνει. Τώρα το πώς το αντιμετωπίζει. Τηλεκπαίδευση. Με τηλεκπαίδευση κάνει τα μαθήματα τώρα, τα τελευταία χρόνια. Είναι γραμμένη σε κανονικό σχολείο. Ο δάσκαλος ή η δασκάλα έχει εντολή να είναι σε συνεχή επαφή με τη μητέρα
να δίνει τα μαθήματα, τα κάνουν σε καθημερινή βάση, σε πενθήμερη βάση. Τα λέω γρήγορα τώρα για σένα. Και δύο φορές την εβδομάδα η μαθήτρια μιλάει με το δάσκαλο. Δάσκαλο έχει φέτος για πρώτη φορά. Οπότε κάνει μετά ιδιαίτερα μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα, δύο ώρες την εβδομάδα αγγλικά και μία ώρα την εβδομάδα κιθάρα, εξωσχολικά είναι αυτά. Κυρία Οπότε Νέτου, το παιδί είναι συνδεδεμένο, δεν είναι το online που κάνανε τα παιδιά. Και έκανε και η Αναστασία τότε μαζί με όλη την τάξη διαδικτυακό σε μια εικονική τάξη. Το έκανε και αυτό για μια σχολική. Ναι, μια σχολική σεζόν. Μια σχολική σεζόν πρακτικά το έκανε έτσι. Πολλοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία Σίγουρα το μόνο παιδί με αυτή την εμπειρία. Πολλοί δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ταξιδέψουν ούτε σε κοντινούς προορισμούς με ένα μικρό παιδί. Πώς το ανακοινώσατε στην Αναστασία, ότι εμείς δεν θα έχουμε ένα μόνιμο σπίτι, θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Πώς εξηγείς ένα μικρό παιδί ότι θα ζήσει όλη αυτή τη μεγάλη εμπειρία? Ναι, πώς θα. Δηλαδή, πώς το. Άνθρωποι, αν οι άνθρωποι δεν ρισκάρουν να ταξιδέψουν κοντά. Πώς εμείς πήραμε την απόφαση με ένα παιδί? Αυτό είναι κυρίως δικιά σου απόφαση. Αυτό είναι γιατί ίσως είχαμε μια ιστορία πιο πριν. Δηλαδή, όταν ταξιδέψαμε, που ήμασταν θεότρελοι τότε νέοι, είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, είναι όμορφο το ταξίδι, οι άνθρωποι είναι καλοί. Είχαμε γνωρίσει ανθρώπους με παιδιά. Είχαμε γνωρίσει και ανθρώπους με παιδιά. Το 2007 μιλάμε τώρα, έτσι, τότε. Δηλαδή οι Γάλλοι το κάνανε αυτό πάρα πολύ. Παιδιά που ταξιδεύανε για ένα χρόνο, ενάμιση, όχι για 20 μέρες. Το σχολείο ήταν θετικό με αυτό. Δηλαδή τα παιδιά φεύγαν για ένα χρόνο από το σχολείο, στέλνοντας τα μαθήματα με email ή με το τηλέφωνο, γιατί τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ το. Δεν υπήρχε WebEx, δεν υπήρχε Zoom, δεν υπήρχε σύνδεση ίντερνετ τόσο. Δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Ναι, υπήρχε το διαδίκτυο, αλλά δεν ήταν σε αυτή τη μορφή που έχουμε τη δυνατότητα σήμερα. Όπως είδαμε το 2020-2021, η Ελλάδα έκανε διαδικτυακά μαθήματα. Προφανώς με μια τεχνολογία που δεν υπήρχε το 2007, έτσι. Δεν υπήρχε το Wi-Fi, δεν θυμάμαι. Υπήρχε το Skype. Αυτή η τεχνολογία σίγουρα βοήθησε και εσάς. Δηλαδή δεν υπήρχε το Wi-Fi όπως υπάρχει σήμερα. Αυτή η τεχνολογία σίγουρα βοήθησε και εσάς να. Οπότε ήταν όταν. Ναι. Να εργαστείτε όπως ακριβώς μας λέγατε και πριν. Δηλαδή στην ουσία να αποκτήσετε πολλές δραστηριότητες εξ αποστάσεως. Και για την εργασία. Και να μπορούμε αυτή τη στιγμή να σας αποκαλούμε digital nomads πριν καν εισαχθεί αυτός ο όρος για όλους εμάς τους υπόλοιπους. Ναι, ακριβώς. Βέβαια, αυτό το κάναμε και το 2007. Είχαμε δορυφορικό τηλέφωνο τότε και μπορούσαμε να ανεβάζουμε φωτογραφίες, να στέλνω άρθρα σε περιοδικά. Δηλαδή, γινόταν και τότε αυτό. Απλά δεν μπορούσε να γίνει μια εικονική τάξη, για παράδειγμα. Με την άνεση που σήμερα που βρίσκεις ακόμη και σε χώρες του τρίτου κόσμου, βρίσκεις γρήγορο ίντερνετ, ώστε ένα παιδί να μπορεί να καθίσει μία μισή ώρα με το δάσκαλο ή τη δασκάλα και να μιλάνε με εικόνα και να τη στέλνει τα έγγραφα, να βλέπει τα βιβλία, να βλέπει τις. Το δορυφορικό υπήρχε και τότε. Υπήρχε το δορυφορικό όπως υπάρχει και σήμερα, που είναι πάρα πολύ εύκολο πια να το βρεις, αλλά ήταν και πανάκριβο. Ακριβώς. Μέχρι στιγμής ποιες χώρες έχετε ξεχωρίσει, μάλλον ποιες χώρες έχει ξεχωρίσει η κόρη σας, για να είμαι πιο σωστή? Ποιες χώρες έχουμε ξεχωρίσει? Σε αυτό το ταξίδι, όχι στο προηγούμενο, γιατί είναι διαφορετικό. Τώρα μαζί με την κόρη. Σε αυτό το ταξίδι. Μαζί με την κόρη. Εντάξει, μπορώ να πω την Νορβηγία που την περάσαμε εν μέσω lockdown, των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών lockdown. Εμείς περάσαμε 9 μήνες στη Σκανδιναβία χειμώνα, από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο, εκ των οποίων οι 6 μήνες ήταν στην Νορβηγία, εκ των οποίων οι 3 μήνες ήταν πάνω από τον ακτικό κύκλο, δηλαδή πάνω από τον 61ο παράλληλο, που σημαίνει δεν είχαμε φως. Η Νορβηγία μας έμεινε, οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα, Μεξικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάναμε μόνο 6 μήνες, θα πρέπει να μείνουμε ένα χρόνο για να τη ζήσουμε τη χώρα. Μεξικό το χορτάσαμε αυτή τη φορά γιατί μείναμε 5,5 μήνες. Γουατεμάλα κάναμε δύο φορές, μία πέρσι με αεροπλάνο που πήγαμε από την Αμερική 30 μέρες ή 45, δηλαδή 75 μέρες στη Γουατεμάλα. Κολομβία τη λατρεύουμε, έχουμε κάνει. Οπότε καταλαβαίνω περισσότερο. Σχεδόν δύο μήνες. Κεντρική και Λατινική Αμερική. Ναι, γιατί τώρα το ταξίδι μας εδώ είναι. Ενώ τα πρώτα δύο χρόνια που ήμασταν στην Ευρώπη, εντάξει, την Τουρκία σίγουρα τη ζήσαμε πολύ, 3 μήνες. Και τη ζήσαμε και σε εποχή όταν άρχισε να κλείνει. Με lockdown στην Τουρκία. Ήταν κανονική Τουρκία και Τουρκία με lockdown. Πώς τα καταφέρατε με το lockdown να μεταβείτε σε αυτές τις χώρες? Έχουμε να γράψουμε ολόκληρο βιβλίο γιατί ήμασταν στα μάτια της Ανατολίας.
κυβέρνηση τότε Ερντογάν, να θυμάστε, το έπαιζε όπως γενικά οι λαϊκιστικές κυβερνήσεις του κόσμου το παίζαν, ότι εμάς δεν μας πιάνει αυτό, δεν υπάρχει, πιείτε γάλα, πιείτε φυσικούς γεννήσεις. Ήταν οι εικόνες τόσο άσχημες όσο τις βλέπαμε και εμείς από την Ελλάδα, με τον κόσμο πολλές φορές να καταλήγει στο δρόμο. Αυτό δεν το προλάβαμε. Εμείς τύχαμε την, όταν παρουσιάστηκαν και δέχτηκε η κυβέρνηση η τουρκική τα πρώτα κρούσματα, μέσα σε μία εβδομάδα άδειασε η Καπαδοκία. Άδειασαν οι πόλεις. Δηλαδή, κάναμε το ταξίδι εμείς προς τη Γεωργία, μετά κλείσαν τα σύνορα, προσπαθήσαμε να βγούμε δύο φορές. Έστελνε το Ανατολού και έλεγε αύριο κλείνουν τα σύνορα με τη Γεωργία. Εσείς όμως τόσο αποφασισμένοι να συνεχίσετε το ταξίδι σας, δεν σκέφτηκατε για κάποια στιγμή, για μια στιγμή να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι να κοπάσει η πανδημία? Θέλαμε να μην γυρίσουμε. Θέλαμε να μείνουμε έστω μακριά, γιατί κανονικά αν δεν είχαμε αργήσει, θα ήμασταν στα βάθη της Ασίας, στην κεντρική Ασία. Και θα είχαμε, δεν ξέρω, μπορεί να μας έδιωχνε μια κυβέρνηση και να αναγκαζόμασταν πραγματικά να αφήσουμε το όχημά μας και να πάρουμε ένα αεροπλάνο και να γυρίσουμε. Πολύ ταξιδιώτες το κάνουν. Στην Τουρκία αναγκαστήκαμε τελικά να γυρίσουμε και μπήκαμε στην Ελλάδα. Αν θυμάστε, ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει το ολικό κλείσιμο των συνόρων, ήταν νομίζω 23 Μαρτίου 2020. Στις 24 μπήκαμε εμείς με κλειστά σύνορα από την Τουρκία, όταν δεν μπορούσε να μπει καν Ιταλός. Δηλαδή ήταν Ιταλικό ζευγάρι που δεν μπορούσε να μπει, έμεινε στην Τουρκία, Ολλανδοί που μείναν στην Τουρκία, και εμείς μπήκαμε με κλειστά σύνορα και αντιμετωπίσαμε μια Ελλάδα. Είδαμε δηλαδή τρία αυτοκίνητα ή τέσσερα από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, 350 χιλιόμετρα. Και αυτό μια εμπειρία, έτσι και μόνο που περιγράφεται. Σε καραντίνα, ήταν σαν να πρωταγωνιστούμε σε δυστοπική ταινία καταστροφή του Χόλιγουντ. Δηλαδή, σε κάποιο θρίλερ. Να μπαίνει μέσα στην Αλεξανδρούπολη και να είναι και άδεια. Να μην υπάρχει, να διασχίζει. Και να είναι άδεια. Αλλά να ξέρει ότι οι άνθρωποι είναι ζωντανοί. Ήταν απίστευτο. Επόμενο, τώρα είπαμε, οδεύεται αύριο μεθαύριο για Μάτσου Πίτσου. Μετά, επόμενο προορισμό, επόμενη χώρα, θα πάτε Βολιβία, θα πάτε Βραζιλία. Τι έχει το πρόγραμμα? Θα πάμε πρώτα Βραζιλία, λέμε αυτή τη φορά να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι στην Αμαζόνη, που σημαίνει ότι θα πάμε από το Κούσκο, θα κατευθυνθούμε προς το Πέρτο Μαλδονάδο, να μπούμε στη ζώνη, στην λεκάνη του Αμαζονίου, και θα κατευθυνθούμε πάλι βόρεια προς το Μανάους, όπου λέμε να μπούμε σε πλοίο για 8-9 ημέρες και να φτάσουμε μέχρι την ακτή του Ατλαντικού από τον Αμαζόνιο με πλοίο, αντί να οδηγούμε εμείς μακριά τον Αμαζόνιο. Και στην Ελλάδα θα και μετά θα κατευθυνθούμε προς τα νότια. Θα γυρίσουμε στην Ελλάδα του χρόνου και να παρακαλάτε να μην γυρίσουμε νωρίτερα, γιατί άρα θα γυρίσετε όλη τη Λατινική Αμερική και μετά Ελλάδα. Και μετά Ελλάδα, και να αποφασίσουμε του χρόνου που θα ζήσουμε τελικά, γιατί ειλικρινά σας το λέω, δεν το έχουμε αποφασίσει. Δεν ξέρουμε ακόμα που θα είμαστε. Ποιο είναι όμως το επικρατέστερο μέρος, η Καλαμαριά? Θα κατασταθούμε κάπου Καλαμαριά. Όχι, δεν νομίζω Καλαμαριά. Αν μας ακούει η μητέρα σου τώρα, θα σταματήσω. Κυρία Νέτου. Ίσως στην Αφρική. Η καρδιά μας πάει στην Αφρική, πάει κάπου μακριά. Κυρία Νέτου. Σας το ευχόμαστε. Αλλά γιατί στην Αφρική, με τόση ζέστη? Έχουν τελείως διαφορετικό κλίμα από εμάς. Έχουμε ένα μεγάλο έρωτα με την Αφρική και συγκεκριμένα με την Τανζανία, και έχουμε και μια εμπειρία περίπου 2 χρόνων που ζήσαμε εκεί. Έχουμε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο που είναι αδερφός, όχι απλά φίλος, ο οποίος πάντα μας περιμένει και πάντα μας λέει: ελάτε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή υπάρχει και μια ευκαιρία επαγγελματική για μας, γιατί κακά τα ψέματα, δεν έχεις, δηλαδή στην Ελλάδα δεν θα έχουμε, πιστεύω, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες, εκτός και να αλλάξει κάτι. Ούτε στην Ιταλία που ζήσαμε 6 χρόνια, δηλαδή με τον τρόπο που ζήσαμε. Είναι ανοιχτό. Παίζει μεταξύ Ιταλίας, Ελλάδας και Τανζανίας, να σας το πω έτσι, αυτή είναι η είδηση. Εμείς πάντως σίγουρα θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυνδεθούμε από κάποιο επόμενο ταξίδι σας μέσα στο χρόνο, να δούμε πού ακριβώς είστε και πώς θα σας βρούμε. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλή συνέχεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ευχαριστούμε είναι. Πάρα πολύ για το... Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή σας ημέρα, γιατί είναι και 10 το πρωί σας. Εκεί. Να πούμε στους τηλεθεατές σας, μπορούν να μας ακολουθήσουν στο YouTube. Αν μπουν The World of Road στο κανάλι μας στο YouTube και στο Facebook, αλλά κυρίως στο YouTube, να βλέπουν βίντεο και να κάνουν like και subscribe. Ανυπομονούμε και εμείς για τα καινούργια σας βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, καλό βραδάκι. Γεια σας.